Να πω ότι διάβασα πριν από λίγο τις σχετικές διατάξεις. Έχει ανέβει ολόκληρο το νομοσχέδιο στο enoikonomia.gr και μπορούν να μπουν οι αγρότες να δουν τι προβλέπει για αυτούς. Είναι ένα νομοσχέδιο που θα προκαλέσει αντιδράσεις και σε άλλες κοινωνικές ομάδες, αλλά ειδικά για τους αγρότες είναι πολύ βαρύ αυτό που συμβαίνει. Είναι πολύ βαρύ γιατί θα αυξήσει το κόστος της παραγωγής και βέβαια λιγότερο την πρώτη χρονιά, αλλά πολύ περισσότερο από την επόμενη χρονιά, όπου η τιμή του πετρελαίου για τους αγρότες θα γίνει πραγματικά δυσβάστακτη. Και βέβαια, να μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι αυτές οι αυξήσεις δηλαδή στο κόστος της παραγωγής, θα περάσουν και στα αγροτικά προϊόντα. Θα φτάσουν στο τραπέζι των Ελλήνων, στο τραπέζι του καταναλωτή. Και επομένως μιλάμε για μια νέα αλυσίδα ανατιμήσεων που θα επηρεάσει πάρα πολύ την ζωή του νοικοκυριού, τη ζωή της μικρής, της ασθενούς οικονομικά ελληνικής οικογένειας, που δεν της φτάνουν οι διαρκείς μειώσεις του εισοδήματός της, δεν της φτάνει το γεγονός ότι όπως ανακοίνωσε σήμερα από μια έρευνα που έκανε ο ΣΕΒ, το 60% του εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών πηγαίνει πλέον σε φόρους και εισφορές, πηγαίνει δηλαδή υπέρ του ελληνικού κράτους. Από το υπόλοιπο 40% που απομένει στον οικογενειακό κορβανά, θα έχει τώρα να πληρώσει ακόμη ακριβότερα τα αγροτικά προϊόντα που θα φτάσουν στο τραπέζι της. Και όλα αυτά σε μια εποχή που όλοι μιλούμε για ανάπτυξη, όλοι ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει για να υπάρξει ανάπτυξη, και ανάπτυξη χωρίς ο αγροτικός κόσμος να μπορεί με την παραγωγή του να ξαναφουντώσει τις τοπικές οικονομίες, δεν πρόκειται να υπάρξει στη χώρα. Άρα, Νίκο, θα έχουμε αύξηση των εισαγωγών και θα επηρεαστεί αρνητικά το ισοζύγιο της ελληνικής οικονομίας. Και νομίζω κανείς, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο, ένα ακόμη ζητούμενο, Μάρα, κανείς από τους νέους ανθρώπους δεν έχει ισχυρό κίνητρο να καλλιεργήσει τη γη στην ελληνική ύπαιθρο. Και γι' αυτό τα παιδιά μας φεύγουν συνεχώς εκτός ελληνικών συνόρων.